Και μια δεύτερη. Σε μια εποχή που η αποθέωση του ατομισμού είχε οδηγήσει, θα έλεγε κανένας, με βάση και την υπερκατανάλωση και την υπερσυσσόρευση, κάθε συλλογική προσδοκία και συλλογική ευθύνη την είχε εξανεμίσει. Από την άλλη πλευρά, στον γιάδα του ατομικού συμφέροντος, κάθε ανθρώπινος δεσμός απόκτησε την τιμή του. Ο γιατρός ακριβώς στάθηκε ανάγκωμα σε αυτή τη ροπή και πρότεινε τις αδιατίμητες αξίες της αλληλεγγύης, της αλληλοκατανόησης κλπ. Και με θυσία προσωπική τις υπηρέτησε και έδωσε παράλληλα νόημα στη ζωή μας και θα έλεγα βάθος στη συνύπαρξή μας. Και αυτή ήταν η νίκη, μια νίκη που πιστοποιείται και στην απόψηνή μας συνάντηση, θέλω να πιστεύω. Θα κλείσω όμως με ένα αυτονόητο για όλους μας σχόλιο. Γιατί είναι και αναγκαίες αυτές οι τιμητικές εκδηλώσεις. Είναι προφανές πως σήμερα οι αδιατίμητες αυτές αξίες της αλληλεγγύης που με προσωπική θυσία υπηρέτησε ο γιατρός, αλλά και η αναγκαιότητα της συλλογικής ευθύνης και προσδοκίας είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαίες. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά ή και μήπως στην αρχή μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης της νεότερης ιστορίας μας. Οι αμέριμνες μέρες που είχαν ως πρόταγμα ο καθένας για τον εαυτό του φαίνεται πως τελείωσαν. Αλλά επίσης και το δόγμα ως σώζον εαυτόν σωθήτο δεν αποτελεί πλέον διέξοδο. Ιδέα στερισμή της δίθεν διαρκούς προόδου και αηφόρο ανάπτυξης χλώμιασαν και ήδη η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο πνίγεται μέσα στις αναθυμιάσεις μιας γενικευμένης πλέον ανασφάλειας. Και όλα δείχνουν πως κάθε ολιγορία απλώς επιδεινώνει την κατάσταση. Μέσα όμως από αυτή προκύπτει μία καινούρια, νεότερη, καθυστερημένη συλλογικότητα πλέον. Έντρομη ίσως, αλλά πλέον προκύπτει. Τώρα διαφαίνεται και η μεδιάβια κρυστάλλου, η κατεπίδουσα ανάγκη να υφάνουμε από την αρχή σχεδόν ένα νέο κοινωνικό ιστό. Και με τι άλλο, ακριβώς με τις αδιατίμητες αξίες που ο γιατρός με θυσία της ζωής του είχε καταθέσει. Άλλωστε, να το πούμε και αυτό, δάσκαλος είμαι εγώ, ένα βαρισίμαντο έργο ζωής όπως αυτό του γιατρού το τιμάς με μια εξίσου βαρισίμαντη, ομόρροπη, έστω και χαμηλότερης κατηγορίας, πράξη παρόντος. Πάντως πράξη παρόντος. Έτσι το παρελθόν μπορεί ως ιστορία να διεισδύσει σωτήρια στο παρόν και μπορεί να μεταλλαχθεί σε παιδεία. Και δεν εννοώ την παιδεία την προγραμματισμένη, η εμβέλεια της οποίας δεν είναι και απεριόριστη. Ενώ την παιδεία που αθρηστικά προκύπτει από τις συμπεριφορές όλων μας και αυτή είναι η περισσότερο καθοριστική για την πορεία και εξέλιξη του νεοεξελισσόμενου ανθρώπου. Έτσι είναι βέβαιο ότι και την εκδήλωση τιμής μετατρέπουμε σε παιδεία και για τους επερχομένους και κάνουμε το παρελθόν όχημα που θα μας φέρει ένα βήμα προς το μέλλον. Σε περίοδους εφημερίας το σύνηθες τίμημα είναι η αμνησία του παρελθόντος.
Σε περιόδους κρίσης όμως, όπως αυτή που διανύουμε, η αμνησία δεν είναι απλώς ασυγχώρητη, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη. Τώρα που είναι βέβαιο ότι διαλεγόμαστε πλέον με το αβέβαιο και ότι τα βήματά μας έχουν την ευθύνη μας, με βαθιά επίγνωση ότι κανένας δρόμος δεν είναι των προτέρων χαραγμένος, θα χαραχτεί από εμάς τους ίδιους. Τώρα έχουμε ανάγκη από μια συλλογικότητα, οι αξίες της οποίας θα τη χαρακτηρίζουν θα είναι εκείνης του γιατρού Νίκος Κοπούλη. Ο γιατρός εξεπλήρωσε γενναιόδωρα και με θυσία τη δική του ευθύνη και άνοιξε σε πολύ κρίσιμες εποχές ρογμή ελπίδας απέναντι στους άλλους και στην ιστορία. Ίσως τώρα είναι η ώρα να καταστήσουμε έμπρακτα και επίκαιρο τον ακατάλληλης εξουσίας λόγου του Θικινίδη. Έργο και δηλούστε τα στιμά σας. Ευχαριστώ πολύ.